Επαναλαμβάνουμε το ανακοινωθέν του Υπουργείου Αμήνης εκδοθένει στα 3:30. Εξαναγκασμένα από την ξαφνική υπερφαλάκηση γερμανικών τάγκς μέχρι του Λουάρ, ξεκίνηθηκαν νέα κύματα προσφύγων στους στρατιωτικούς δρόμους του εσωτερικού της Γαλλίας. Ο πληθυσμός διατάσσεται να μείνει εκεί όπου βρίσκεται, για να περάσουν τα τμήματα της οπισθοφυλακής. Ρομπέρ, ώρα να στρίβουμε κι εμείς. Τον Καρσόν και οι άλλοι το σκάσανε στις 5 το πρωί. Όλη τη νύχτα πακετάρανε τα πορσελάνινα σερβίτσια. Τα βάλαν σε κασόνες. Γιατί δεν μας ξύπνησες και εμάς, Ζορζ? Στο απαγόρεψε το αφεντικό. Δεν θα στρίψεις κι εσύ, Ζορζ? Όχι. Θα βγάλω τη στολή μου και θα μείνω. Εδώ είναι το ψωμί μου. Δεν πιστεύω πια ότι θα γιάνει το χέρι μου. Μωρίς, Ρομπέρ, Γουστάβ, μπρος, γρήγορα. Να φορτωθούν στα καμιόνια όλα τα πράγματα που έχουμε στο κελάρι. Τα χειρομέρια στο αλάτι. Πρώτα απ' όλα τα καλά κρασιά. Δεν σας χρειάζονται, τώρα είναι πόλεμος. Ας πίνετε καφέ. Φεύγουμε για τον Μπορντό. Τι χαμογελάς, Μωρίς, τι συμβαίνει? Δεν ακούτε? Σηκωθείτε, πρέπει να τα πακετάρετε και να τα φορτώσετε. Τα καμιόνια είναι επιταγμένα. Επιταγμένα, ανοησίες, αυτά όλα ήταν για χτες. Σήμερα όλα αλλάζουν. Τα γερμανικά τάγκς, όπου και να είναι, θα φτάσουν στο Σεν Μαρτέν. Άλλο χτες, άλλο σήμερα. Σιμών, φέρε τη βαλίτσα, ακούμπησε την εκεί. Έτσι, ναι, ναι. Και τώρα μπορείς να πας πίσω στη δουλειά σου. Μάλιστα, αφεντικό. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ? Εγώ σας μιλάω κι εσείς. Δεν εννοείται να χαλάσετε το ραχάτι σας. Πίνετε το καφέ σας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και γιατί όχι, αφεντικό? Οι Γερμανοί έρχονται. Ξέρουμε αν θα ξαναπιούμε άλλο καφέ. Ελάτε, ελάτε τώρα, αλογικευτείτε. Βοηθήστε με, δώστε ένα χέρι στο αφεντικό σας να μαζέψει τα μπουκαλάκια του. Βέβαια, μην περιμένετε, φιλοδόρη μου. Μπαρμπαγκουστάβ, άρχισε εσύ με τις πορσελάνες και κάνει γρήγορα. Τέλειωσα το φαΐ μου. Τι με κοιτάτε έτσι? Τώρα πια δεν ωφελεί. Δεν δίνω φράγκο για τις πορσελάνες σας. Θα κάτσω και θα φάω το φαΐ μου με την ησυχία μου. Μπαρμπαγκουστάβ, είσαι τρελός στην ηλικία σου. Δεν μπορεί να έχει κανείς στο αφεντικό του. Από μένα τρώτε ψωμί. Κατάλαβα. Περιμένετε τους Γερμανούς, ε? Το αφεντικό πάει, ξόφλησε. Αυτή είναι η αφοσίωση και η ιστοργή που χρωστάτε σε αυτό που σας έδωκε ψωμί. Αχάριστα όντα. Αν εσένα, Ρομπέρ, και εσένα επίσης, Μωρίς, δεν σας είχα δηλώσει για απαραίτητο στη δουλειά μου, θα βρισκόσαστε τώρα στο μέτωπο. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Αυτά παθαίνει κανείς άμα είναι ευκολόπιστος και νομίζει ότι το προσωπικό του ανήκει και αυτό στην ίδια την οικογένεια. Σιμών, παιδί μου, δεν αισθάνομαι καλά. Φέρομαι ένα κονιάκ. Σιμών! Σιμών! Πού είσαι κρυμμένη, Σιμών! Πάει, το έσκασε. Σιμών, πού πας, γιατί τρέχεις? Έστριψα τη γωνιά, μα τι έπαθε? Ώστε αρνιέστε να με υπηρετήσετε? Καθόλου, αφεντικό, μόλις φάμε θα ξεκινήσουμε. Και τις πορσελάνες ποιος θα τις φορτώσει? Αν τις φορτώσετε εσείς, θα τις πάρουμε μαζί. Εγώ! Ναι, εσείς, δεν είναι δικές σας οι πορσελάνες? Και δεν σας δίνουμε και εγγύηση ότι θα φτάσουν στον Μπορντό? Και ποιος μπορεί σήμερα ημέρα να εγγυηθεί για τίποτα? Αυτό είναι φοβερό. Ξέρετε τι θα σας συμβεί αν αρνηθείτε υπηρεσία τη στιγμή που φτάνει ο εχθρός? Θα σας τουφεκίσω στον τοίχο. Κύριε Σουπό! Τι θέλετε εσείς εδώ, κυρία Μασάρ? Ήρθα κατά τη Σιμών. Λένε ότι οι Γερμανοί φτάνουν από στιγμή σε στιγμή και ότι εσείς θα φύγετε. Η Σιμών είναι πολύ μικρούλα και ο πατέρας της ανησυχεί για τα 20 φράγκα. Το έσκασε, δεν ξέρω που στο διάλογο πήγε. Δεν ήρθε σπίτι, κυρία Μασάρ, η κόρη σας? Όχι, κύριε Ζόρζ, δεν γύρισε. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Πάνω στην ώρα είσαι, κύριε Δήμαρχε. Εδώ αντιμετωπίζω ανταρσία. Έλα, δε παρακαλώ. Να σου μιλήσω και σοβαρά, μάλιστα. Η Δεσποινή Σιμών Μασάρ μου είπε ότι θέλεις να αρπάξεις τα καμιόνια σου και να φύγεις. Αυτή την παρανομία θα την εμποδίσω με κάθε μέσο. Ακόμη και με την αστυνομία. Γι' αυτό ακριβώς ήρθαν μαζί μου οι δύο χωροφύλακες. Ορίστε λοιπόν που καταντήσαμε. Σιμών, είσαι αχάριστη. Κυρί μου, αυτό το κοριτσάκι το μάζεψα εδώ από ίκτο. Από ίκτο την πήρα στη δουλειά μου. Τι έκανες πάλι, παλιοκόριτσο? Δεν φταίει το παιδί, εγώ την έστειλα στην Δημαρχία. Α, έτσι. Και εσύ, Σιμών, άκουσες το Μωρίς, ε? Σιμών, πώς μπόρεσε να το κάνεις αυτό στο αφεντικό σου? Μαμά, ήθελα να βοηθήσω τον κύριο Δήμαρχο. Η Γαλλία χρειάζεται τα καμιόνια μας. Μας! Λες και είναι και δικά της τα καμιόνια! Οι δρόμοι για να περάσει ο Ανδρέα, ο αδερφός μου, είναι φραγμένοι. Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, εξηγήστε εσείς καλύτερα. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Άρη, βάλε φρένο στον εγωισμό σου. Το παιδί έχει πολύ δίκιο. Σε τέτοιες στιγμές η περιουσία μας ανήκει στη Γαλλία. Και τα δυο μου αγόρια βρίσκονται στο μέτωπο. Το ίδιο και ο αδερφός της Σιμών. Αυτό πάει να πει ότι ούτε και αυτά τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει πια τάξη. Η ιδιοκτησία δεν υφίσταται, ε? Τότε γιατί δεν κάνεις δώρο, κύριε Δήμαρχε, και το πανδοχείο μου στους Μασάρ? Μήπως οι σοφέρ μου επιθυμούν να αδειάσουν το χρηματοκιβώτιό μου? Αυτό είναι καθαρή αναρχία. Πρέπει να σου υπενθυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι η μαμά μου ήταν εσωτερική με την κυρία Νομάρχου στο ίδιο σχολείο. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη και τηλέφωνα. Αρή, δεν θέλεις να καταλάβεις.
κάνω το καθήκον. Φιλιπ, λογικέψου. Μιλάς για το έχει μας που ανήκει στη Γαλλία. Για πες μου. Τα αποθέματά μου, τα σημικά μου, οι πορσελάνες μας. Δεν ανήκουν όλα αυτά στη Γαλλία. Πρέπει να πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Ούτε ένα φλιτζανάκι του καφέ δεν πρέπει να πέσει στα χέρια του εχθρού. Ούτε ένα χειρομέρι, ούτε ένα κουτάκι σαρδέλες. Ξεχνάς ότι όπου μπαίνουν οι Ναζίδες πρέπει να βρίσκουν την έρημο. Εσύ σαν δήμαρχος που είσαι, έπρεπε να με βρεις και να μου πεις: Ανρί, έχεις καθήκον να μεταφέρεις ασφαλές μέρος στο βιό σου για να μην το πάρουν οι Ναζίδες. Οπότε θα σου απαντούσα κι εγώ, Φιλίπ. Για να το κάνω αυτό, θα μου χρειαστούν τα φορτηγά μου. Τι τρέχει, Ζόρς, πήγαινε να δεις τι συμβαίνει. Τι τρέχει. Ακόμα και στο προσωπικό μου που παραμελεί πια τα καθήκοντά του, έπρεπε εσύ ο ίδιος να του συστήσεις να φερθούν σαν αληθινοί Γάλλοι πατριώτες και να πακετάρουν τα σερβίτσια. Αφεντικό! Ναι, ναι. Ένα σωρό πρόσφυγες από το γυμναστήριο ένα απόξω. Άκουσαν ότι θα φύγουν τα καμιόνια. Είναι αγριεμένοι και θέλουν να μιλήσουν στον κύριο δήμαρχο. Φιλίπ, ωραία τα κατάφερες. Τα βλέπεις, Σιμών. Άντε γρήγορα, Ζόρος, κλείσ' την πόρτα. Γρήγορα, τρέχα! Να καταδιώκουν και οι πρόσφυγες για τους πουλούσα τρόφιμα. Όχλος. Εσείς οι αστυνομικοί, τι καθόσαστε έτσι. Κάντε κάτι, τώρα αμέσως. Φίλιππε, πρέπει να τηλεφωνήσεις να στείλουν ενισχύσεις. Ας είτε αυτές, εσύ μου τα έκανες όλα αυτά. Βοήθησε με, Φιλίππε. Σε παρακαλώ. Πηγαίνετε να σταθείτε στην πόρτα. Ανοησίες, Ανρή, δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Δεν άκουσες. Θέλουν μόνο να μου μιλήσουν. Κύριε Χωροφύλαξ, αφήστε να έρθει μια επιτροπή μέσα. Όχι παραπάνω από τρία άτομα. Να περάσει μέσα μια επιτροπή από τρία άτομα. Κύριε Δήμαρχε, απαιτούμε να μας παραδώσετε αυτή τη στιγμή τα καμιόνια. Μα δεν ακούσατε ότι κανείς δεν πρέπει να κουνηθεί από τη θέση του, γιατί οι δρόμοι πρέπει να μένουν ανοιχτοί για το στρατό. Κυρία μου, κύριοι μου, μη σας πιάνει πανικός. Τα αυτοκίνητα που θα μας μεταφέρουν είναι εξασφαλισμένα. Μόνο που ο κύριος ιδιοκτήτης του πανδοχείου επιθυμεί να μεταφέρει μερικά αντικείμενα αξίας για να τα προφυλάξει, να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Να τα, τα βλέπετε! Αντί για ανθρώπους θέλουν να μεταφέρουν κασόνια. Ακόμη δεν φορτώσαν τα κασόνια. Φιλίπ, βοήθησε με. Πρέπει να φύγω εδώ και την ζωή μας. Σε τέτοιες στιγμές δεν θα έπρεπε να σκεφτόσαστε τα αποθέματα και τα σερβίτσια, κύριε Άννα. Α, Σιμών, τι φυτρώνεις εκεί που δεν σας παίρνουν. Αφεντικό, τα τρόφιμα μπορούσαμε να τα μοιράσουμε στους πρόσφυγες. Α, ώστε έχετε τρόφιμα, ε. Αυτά που θέλετε να μεταφέρετε με τα φορτηγά είναι τρόφιμα, ε! Ναι, τρόφιμα είναι! Και δεν μας δώσανε ούτε μια σούπα σήμερα! Αυτός δεν θέλει να κρύψει τα αποθέματά του από τους Ναζίδες, τα κρύβει για να μην τα φάνε οι Γάλλοι! Σπάστε τις πόρτες και πάτε μέσα! Φιλίπ! Φιλίπ! Θα φορτώσουν με τρόφιμα τα κασόνια! Φιλίπ! Πες στους αστυνομικούς να την εμποδίσουν! Καταστρέφομαι, Φιλίπ! Κυρίοι μου, κυρίες μου, όχι με τη βία, όλα θα τακτοποιηθούν. Κατευχήν ησυχάστε. Το λιγότερο 80 άτομα θα μείνουν απ' έξω. Για καθίστε, κυρία μου, ηρεμήστε παρακαλώ. Πώς κουβαλάτε εσείς τα μπουκαλάκια σας? Εγώ με ποια λογική πρέπει να τα παρατήσω όλα εδώ? Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι δικά μου τα αυτοκίνητα. Ναι. Κυρία σου πω, τι χώρο σας χρειάζεται για να μεταφέρετε τα πράγματά σας? Χώρο, το λιγότερο που μπορώ να πάρω είναι 60 κασόνια. Το άλλο φορτηγό θα πάρει κάπου 20 πρόσφυγες. Δηλαδή, θέλετε να αφήσετε εδώ 50 άτομα? Βολέψου, Φιλίπ, με το μισό αμάξι για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους αρρώστους και τα παιδιά. Τώρα θέλετε να χωρίσετε και τις οικογένειες. Είσαστε πολύ κακός άνθρωπος. Όχι, 8-10 άτομα θα μπορούσαν να κάσουν απάνω στις κασόνες. Και όλα αυτά, κυρία Μασάρτα, χρωστάω στην κόρη σας, τη Σιμών. Το παιδί έχει καρδιά. Εσείς δεν έχετε. Συγχωρέστε, κυρία Άννα, είναι τρομερό. Αυτές τις ιδέες τις έχει από τον αδερφό της. Εσείς, κύριε Ρομπέρ, ξέρετε καλά τους δρόμους. Μπορείτε να πάτε από την επάνω μεριά για να μείνει ο δεύτερος δρόμος ανοιχτός για το στρατό. Δεν έχουμε σκοπό να κουβαλήσουμε τα τρόφιμά του. Εδώ γίνεται κατακλυσμός. Τα παιδιά και τους αρρώστους πρέπει να τους μεταφέρετε, κύριε Ρομπέρ. Τα είπαμε, Σιμών. Άλλο οι πρόσφυγες. Εσύ, Σιμών, το καλό που σου θέλω, πάψε να ανακατεύεσαι. Πάρμα, Γκουστάβ, η ωραία μας Γαλλία είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Αυτά που λέει τις έχουν κολλήσει από το καταραμένο το βιβλίο. Γιατί δεν αρπάζουμε μονάχοι μας τα τρόφιμα και τα φορτηγά? Ησυχάστε, παρακαλώ. Σιμών, πάρε τα κλειδιά. Δώσε από το κελάρι στους ανθρώπους ό,τι θέλουν. Μπαρμπαγκουστάβ, Ζόρζ, πηγαίνετε να βοηθήσετε τη Σιμών. Έβγε σας, μαντάμ, σου πω. Μαμά, τι κάνεις? Πήγαινε μέσα, θα αρρωστήσει. Έχει ρεύμα. Μαμά, αυτό που κάνεις είναι σωστή τρέλα. Στο κελάρι έχει τρόφιμα και παλιά κρασιά που κοστίζουν πάνω από 70.000 φράγκα. Είναι όλα στη διάθεση της κοινότητος του Σαν Μαρτάν. Προτιμάς να μας λαϊλατήσουνε? Θα μοιράσω εγώ σε όλους τρόφιμα. Σιμών, παιδί μου, ο γιος μου επηρεάστηκε από σένα και θέλει να προσφέρει τα τρόφιμα του πανδοχείου στον κόσμο. Τώρα όμως θέλω κι εγώ να παρακαλέσω για κάτι. Οι πορσελάνες και τα σημικά πιάνουν ελάχιστη θέση.
Θα μας επιτρέψετε να τα φορτώσουμε? Θα σας προτείνω και κάτι. Όσοι από εσάς θελήσουν να παραμείνουν εδώ, το πανδοχείο θα έχει την τιμή να αναλάβει δωρεάν τη διατροφή τους. Λοιπόν, τι λέτε? Α, έτσι αλλάζει! Έτσι αλλάζει! Γκαστόν! Για ρώτα, οι γέροι Κρεβές και η οικογένεια Μενιέ, μήπως θέλουν να μείνουν εδώ μια και αναλαμβάνουν τη διατροφή τους? Δεν αποκλείεται, μπορεί! Αφού θα αναλάβετε να μας ταΐσετε, θα μείνω κι εγώ εδώ με τον άντρα μου και το παιδί μου. Είσαστε καλόδεχτοι. Κυρίες και κύριοι, εξυπηρετηθείτε όπως νομίζετε. Τα κελάρια του πανδοχείου είναι στη διάθεσή σας. Ορίστε, παρακαλώ, περάστε. Σιμών! Σιμών, φέρε και μερικά μπουκάλια κονιάκ. Από το Μαρτέλο 84. Μάλιστα, κυρία. Φουαγκρά, ζαμπόν, σοκολάτες, τρόφιμα για το ταξίδι. Σήμερα τζάμπα όλα. Αυτά τα κουτιά είναι φουαγκρά με τρούφες. Πάψε. Ελπίζω να σας αρέσουν, κύριε. Μαμά, κοίτα αυτό που κουβαλάει ο άλλος. Είναι χαβιάρι. Και το πομάρ μου 1915. Και αυτό είναι. Μαρή, τέτοιες στιγμές απαιτούν θυσίες. Δείξε τουλάχιστον κάποιο κουράγιο. Το πομάρ μου. Άντε, αφεντικό, μη συγκλατίζεσαι. Θα φορτώσω και τις πορσελάνες σου. Δεν βλέπω τίποτα αστείο. Τι γελάς? Μαμά, αυτό είναι σωστή λαϊλασία. Μην το παίρνεις και τόσο κατάκαρδα, κύριε Άρη. Άντε, άντε. Θα φορτώσουμε και τα σημικά σας. Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, εντάξει, σύμφωνοι. Πάρτε κι εσείς, κυρία Μασάρ. Κι εσείς, κύριε Μασάρ. Σιμών, φέρε από ένα ποτήρι στους γονείς σου. Μωρίς, Ρομπέρ, Μπαρμπαγκουστάβ, Ζόρζ. Πάρτε κι εσείς ποτήρια. Οι αστυνομικοί μας βλέπω έχουν ήδη σερβιριστεί. Δώστε ποτήρια σε όλο τον κόσμο. Σιμών, κυρίες και κύριοι, ας σηκώσουμε τα ποτήρια και ας πιούμε στο μέλλον της ωραίας μας Γαλλίας. Κι εγώ τι, εμένα δεν με θέλετε να πιω μαζί σας? Δεν είμαι κι εγώ Γάλλος. Κυρία, σου πω, εν ονόματι του Δήμου του Σέμαρτα, ευχαριστώ το γενναιόψυχο πανδοχείο για τη δωρεά του. Μα πού είναι η Σιμών? Σιμών! Σιμών, έλα εδώ επιτέλους. Έλα, πάρε ένα ποτήρι. Όλοι εδώ σου χρωστάνε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τώρα... ας πιούμε. Ελάτε τώρα, παιδιά μου. Τόσα χρόνια σας έχω και δουλεύετε δίπλα μου. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια και να φιλιώσουμε. Ρομπέρ, κόλα το. Έτσι, μπράβο. Έλα και εσύ, Παρμακουστάβ. Μη μουρμουρείς. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Και εσύ, Ζόρζ. Τι, εσύ Μωρίς, τι κατεβάζεις τα μούτρα? Δεν θες να δώσουμε τα χέρια? Εμπρός, είμαστε ή δεν είμαστε Γάλλοι? Μωρίς, δεν τρέπεσαι? Χάιντε, χώρα το αφεντικό. Κάντε, γεια σας. Να μας ζήσει η Αγία Ιωάννα, η καινούργια που έσωσε τους Γάλλους. Να! Για να μάθεις να κάνεις το κεφάλι σου να ζημιώνεις το αφεντικό σου. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό, κυρία Μασάρα. Έλα εδώ, Σιμών. Έλα κοντά μου, παιδί μου. Η Σιμών είναι η αγαπημένη μου, της έχω αδυναμία. Μωρίς, Ρομπέρ, ας αρχίσουμε να φορτώνουμε. Άντε, δώστε κι άλλη ένα χέρι. Παιδιά μου, αυτό είναι ένα γεγονός που αξίζει να το ζήσει κανείς. Στο διάλο το χαβιάρι και το πομάρ. Χαίρομαι τόσο να βλέπω τους ανθρώπους αδερφωμένους. Και τι θα γίνει, αφεντικό, με το κεραμοποιείο? Τι είπες, Μωρίς? Ναι, αρή, δίκιο έχει ο Μωρίς. Κάτι πρέπει να γίνει με το κεραμοποιείο. Τι είναι πάλι? Καλά, κύριε Δήμαρχε. Ας πάνε τα φορτηγά να γεμίσουν βενζίνα στο κεραμοποιείο. Είσαστε τώρα ευχαριστημένοι. Τα γερμανικά τάξη αρπάνε τη βενζίνα όπου τη βρούνε. Γι' αυτό τρέχουν τόσο γρήγορα. Ναι, Ρομπέρ. Πριν προφτάσει να κοιτάξει πίσω το 132ο, βρεθήκαν τα γερμανικά τάγκ στη ράχη του. Τους αποδεκατήσανε. Δύο συντάγματα γίνανε λιώμα. Μήπως και το 7ο? Κύριε Ζος. Όχι, Σιμών, όχι το 7ο. Τα αποθέματα βενζίνης, Ανρί, πρέπει να καταστραφούν. Για καθίστε. Δεν νομίζετε ότι είσαστε πολύ βιαστικοί? Δεν μπορεί κανείς να τα καταστρέψει όλα μόνο μιας. Μπορεί να αναγκαστεί ο εχθρός να υποχωρήσει. Σιμών, έτσι δεν είναι? Πες στον κύριο Δήμαρχο και εσύ ότι δεν χάθηκε ακόμα η Γαλλία. Και τώρα, αντίο, μαμά. Να προσέχεις να μην κουράζεσαι. Μα έχεις γερό στήριγμα. Έχεις τη Σιμών να σε προσέχει. Αντίο, Σιμών. Δεν τρέπομαι να σου πω ευχαριστώ. Είσαι καλή Γαλλίδα. Έλα να σε φιλήσω, παιδί μου. Όσο είσαι εσύ εδώ, είμαι βέβαιος τίποτα δεν θα πέσει στα χέρια των Ναζίδων. Ξέρω καλά, εσύ θα τα φροντίζεις όλα όπως θα ήθελα εγώ. Αντίο, Φιλίπ. Να σας πάω εγώ τη βαλίτσα. Όχι, ας τη Σιμών, μην κουράζεσαι. Να συνεννοηθείς με τη μαμά τι θα γίνει με τα αποθέματά μας. Γεια σας! Προσοχή. Γερμανικοί σχηματισμοί τάγκς έχουν προωθηθεί ως το τουρ. Προσοχή. Στο τουρ. Σήμερα το βράδυ θα τους έχουμε εδώ. Φίλιππε,
Είσαι ο δήμαρχος, μην κάνεις έτσι σαν να είσαι καμιά γυναικούλα. Μαντάμ, θα τρέξω με τον μπαρμπάμ Γκουστάβ και τον Ζόζο στο κεραμοπείο. Θα τα καταστρέψουμε εμείς τα αποθέματα της βενζίνης πριν έρθουν οι Γερμανοί. Δεν άκουσες τη διέταξε το αφεντικό σου, Σιμών? Να μην κάνουμε τίποτα βιαστικό. Στο κάτω-κάτω χρυσό μου, κάτι πρέπει να αφήσεις και για μας. Μαντάμ, ο Μωρίς είπε ότι οι Γερμανοί φτάνουν γρήγορα. Άρκη, Σιμών. Α, θα πάω μέσα γιατί φυσάει εδώ, κάνει ρεύμα. Αντίο, Φιλίπ, και σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες σήμερα για μας. Α, Σιμών, ξέχασα. Τώρα που φύγανε όλοι, μπορεί να το κλείσω το πανδοχείο. Για δώσε μου το κλειδί πίσω, Σιμών. Θέλετε το κλειδί? Ορίστε, κυρία. Σιμών, νομίζω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας σπίτι σου, στους γονείς σου. Έμεινα απολύτως ικανοποιημένη μαζί σου. Κυρία, αν ο κόσμος έρθει και πάρει τα αποθέματα, κάνει να έρθω να βοηθήσω κι εγώ. Δεν μου είπε τίποτα. Και, κύριε Δήμαρχε, πέστε μου σας παρακαλώ, με απολύσανε? Πολύ φοβάμαι ότι έτσι είναι, Σιμών. Μη στενοχωριέσαι. Άκουσες τι σου είπε η μαντάμ Σουπό? Είπε ότι έμεινε απολύτως ικανοποιημένη μαζί σου. Αυτό, Σιμών, από το στόμα της είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Άντε, γεια σου, Σιμών. Μάλιστα. Αντίο, κύριε Δήμαρχε. Η Ιωάννα μας κατάφερε να μείνει ανοιχτός ο δεύτερος δρόμος για τα στρατεύματα. Έτσι πήραμε την Ορλεάν και το Ρέιμς. Πρέπει να την τιμήσουμε. Α, αυτό είναι δική μου δουλειά, κύριε. Είναι δουλειά του βασιλιά. Όλες οι μεγάλες οικογένειες της Γαλλίας, καθώς και αξιωματούχοι, θα σκύψουν και θα την προσκυνήσουν. Άκουσα κιόλας ότι την απολύσανε. Ήταν επιθυμία της βασιλομήτωρος η Ζαμπό Σουπό. Έτσι άκουσα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Δεν ήμουν εκεί. Όμως δεν είναι καθόλου σωστό. Η Σιμών είναι η αγαπημένη μου. Να την έρχεται! Κάντε τόπο για την Παρθένα! Δεν της πάει άσχημα το κράνος. Αγαπητή Ιωάννα, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα? Ποια είναι η επιθυμία σου? Σε χαιρετώ, βασιλέα μου. Πρώτα απ' όλα, σε παρακαλώ να εξακολουθήσει να τροφοδοτείται ο πληθυσμός από τα αποθέματα του πανδοχείου. Ξέρετε όλοι ότι είμαι σταλμένη για να βοηθήσω τους φτωχούς. Να σταματήσουν οι φόροι. Αυτό, Σιμών, είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να μου το ζητήσεις. Τι άλλο ακόμα? Πρέπει να πάρουμε το Παρίσι. Βασιλέα Κάρολε, πρέπει να αρχίσει αμέσως η δεύτερη εκστρατεία. Τι? Δεύτερη εκστρατεία? Και τι θα πει γι' αυτό η γριά κυρία Σουπό, η περήφανη βασίλισσα Ιζαμπό? Βασιλέα Κάρολε, θέλω να δημιουργήσω μια τέτοια στρατιά που να εξουθενέσω ολοκληρωτικά τον εχθρό, και μάλιστα μέσα στη χρεοχρονιά. Αγαπητή Ιωάννα, είμαι πολύ ικανοποιημένος μαζί σου, και αυτό από το στόμα το δικό μου είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όμως αρκεί. Κάτι πρέπει να αφήσεις και για μας. Εγώ το κλείνω το πανδοχείο και εσύ τραβά σπιτάκι σου. Αλλά πριν βά σπιτάκι σου, θα σε τιμήσω. Δώσε μου το σπαθί σου τώρα, γιατί το δικό μου δεν ξέρω που το άφησα, για να σε κάνω μεγάλη κυρία της Γαλλίας. Ορίστε το κλειδί της πόλης. Σήκω η Παρθένα! Σήκω η μεγάλη κυρία της Γαλλίας! Σήκω η Ιωάννα της Γαλλίας!
Κάρολε, μην ξεχάσεις το σπαθί μου. Ο Εγγλέζος δεν νικήθηκε ακόμα. Οι Βουργουνδοί μαζεύουν στρατό τρομερό. Τώρα έρχεται, βασιλέα Κάρολε, το πιο δύσκολο μέρος. Ευχαριστώ, Σιμών, για τη συμβουλή και ευχαριστώ και για όλα. Εσύ, Αρή, πάρε το σπαθί της και να το πας στον Μπορντό, να το φυλάξεις. Ιωάννα, ο Αρή και εγώ πρέπει να φύγουμε. Έχουμε να κουβεντιάσουμε με την κυρία Σουπό, την περήφανη βασίλισσα Ιζαμπό. Στο καλό, Ιωάννα, και χαρήκαμε πολύ. Μα, ο εχθρός έρχεται. Αντρέ, Αντρέ, αδερφούλη μου, αρχάγγελε, βοήθησέ με. Κατέβα, μίλησέ μου. Ο Εγγλέζος μαζεύει στρατό. Πού είναι το σπαθί σου, Ιωάννα? Ήρθες επιτέλους, Άντρε. Τι είπες? Πού είναι το σπαθί μου? Με τιμήσανε με αυτό. Με κάνανε μεγάλη κυρία της Γαλλίας. Μα δεν μου το δώσανε πίσω. Με απολύσανε. Καταλαβαίνω. Κόρη της Γαλλίας, μην αφήσεις να σε διώξουν. Μείνε. Το απαιτεί η Γαλλία. Μην πας ακόμη πίσω στους γονιούς σου, γιατί θα πικραθούν βαθιά που σ' απολύσανε. Άλλωστε το υποσχέθηκε στον αδερφό σου ότι θα φυλάσεις εσύ τη θέση του στο πανοδοχείο, γιατί κάποια μέρα θα γυρίσει. Μείνε, Ιωάννα. Πώς μπορείς να παρατήσεις τη θέση σου τώρα που από στιγμή σε στιγμή φτάνει ο εχθρός? Πρέπει να πολεμήσουμε ακόμα κι αν μας νίκησε ο εχθρός. Φυσάει ο αγέρας. Ναι. Είναι κανένα δέντρο στην αυλή? Ναι, μια λεύκα. Σαν φυσάει ο αγέρας, θροίζουν τα φύλλα της. Ναι, τώρα τα ακούω. Τότε πρέπει να πολεμήσετε ακόμα κι αν σας νίκησε ο εχθρός. Μα πώς να πολεμήσω χωρίς σπαθί? Άκουσε. Άμα θα μπει στη χώρα ο κατακτητής, δεν πρέπει τίποτα να κατακτήσει αληθινά. Κανείς να μην του παραδώσει ένα κλειδί, γιατί δεν είναι επισκέπτης, είναι μπόγιας. Ούτε φαγή, ούτε τραπέζι να τους τρώσετε, ούτε και να καθίσει σε σκαμνή. Και ό,τι δεν μπορείτε να κάψετε, καταχωνιάστε το. Θάψτε στη γη στο κρασί και αδειάστε από κάθε κανάτα το γάλα, και να τον ονομάζετε θεριό, να κατοικήσει στη φωτιά και να χορτάσει με χώμα. Να μην βρει έλεος σε κανένα δικαστή. Όπου κοιτάζει να βλέπει το χάος, και όπου πετάει να μην βρίσκει τίποτα. Σαν να μην υπήρξε ποτέ πανδοχείο εδώ. Τρέξε και κατάστρεψε τα πάντα. Τρέξε και κατάστρεψε τα πάντα. Τρέξε και κατάστρεψε τα πάντα.
Κοίταξε, Ρος. Η κυρία σου πω είναι κατάχλωμη. Θα είναι από το φόβο της. Φοβάται ότι θα τη συλλάβουν για όμηρο και θα την τουφεκίσουν. Όλη τη νύχτα είχε φιάλτες. Και η Τερέζα την άκουσε να φωνάει στον ύπνο της: οι χασάπηδες θα μας φάξουν όλους. Φοβάται, είναι και γριά, βλέπεις. Μα δεν μου λες, γιατί δεν θέλεις να σε δει? Να, έτσι. Άμα με δει, φοβάμαι μη με διώξει. Μη φοβηθεί ότι θα μου κάνουν κακό οι Ναζίδες. Αχα, γι' αυτό δεν θέλεις να σε δει. Πιστεύεις ότι οι Ναζί προλάβανε στο δρόμο το Μωρίς και το Ρομπέρ? Ποιος ξέρει, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μα γιατί Σιμώνα έφυγες από την κάμαρά σου? Να, τώρα που φύγανε οι σοφέρ είναι πιο βολικό το δωμάτιό τους. Γι' αυτό. Πιστεύεις πως θα ξαναγυρίσει ο Άντρε ο αδερφός μου? Λες να γυρίσει γρήγορα? Αυτό είναι λίγο απίθανο. Μα δεν μου λες, Σιμών, εγώ βλέπεις πήγα ως όξο στο δρόμο γιατί κουβάλαγα τις κασόνες του αφεντικού και δεν ήμουν μπροστά τότε. Μπας και σε έδιωξε η κυρία σου πω. Όχι, όχι. Να, για κοίτα. Από εδώ δεν μας βλέπουνε. Έρχονται οι Ναζίδες. Κρύψου πίσω μου και εγώ θα σου λέω τι γίνεται. Έρχεται ένας λοχαγός Ναζί. Μαζί του είναι και αυτό το κάθαρμα, ο λοχαγός Φετάν. Έχει τη μεγάλη τιμή να παρουσιάσει την κυρία σου πω στον προαιώνιο εχθρό. Ο εχθρός μοιάζει κύριος του κόσμου και η κυρία σου πω μοιάζει σαν να ξαλάφρωσε κάπως. Να, για ιδέες, για ιδέες. Προσκαλεί τους δύο κυρίους να μπουν μέσα στο μαδοχείο. Ωραία κατάσταση. Ακούσε, Ζόρζ. Πριν από λίγο μου είπε η κυρία να πω σε όλους να μην ξαναπατήσει όχλος, οι πρόσφυγες δηλαδή που έχουν καταλύσει στο γυμναστήριο. Φοβάται μην ενοχληθούν οι Ναζί. Πω, δεν βαριέσαι. Και το αφεντικό μπορούσε να είχε μείνει. Τι ήθελε να φύγει, ε? Άκουσες, Μπαρμπαγκουστάβ. Η πρώτη ανακοίνωση από το ραδιόφωνο έλεγε: όποιος καθίσει φρόνιμος και νομοταγής δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Τ' άκουσα, Ζόρζ. Ο Γερμανός μέσα μιλάει όλο με το σας και με το σεις και το σας παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, μας είπε, δείξτε στο φαντάρο μου το δωματιό μου. Κι όμως με αυτό δεν πάβει να είναι εχθρός. Πάω στο κελάρι να φέρω κρασί να τον κεράσουνε. Σιμών, τι κάθεσαι σαν χαμένη? Για πες μου, είδε κανένα άλλο όνειρο εξαδέρφη σου? Ναι, πώς, χθες το βράδυ. Ονειρεύτηκε πάλι την Παρθένα της Ορλεάνης? Ναι, της δώσανε και τίτλους. Σπουδαίο γεγονός για την ξαδέρφη σου. Στην πόλη δεν πληρώνει κανείς φόρους, όπως και στο βιβλίο. Στην πόλη της ξαδέρφης σου και στο βιβλίο δεν ξέρω τι έγινε. Εδώ όμως στην πραγματικότητα δεν τα μοιράσανε τα τρόφιμα στο χωριό όπως είχαν υποσχεθεί. Γι' αυτό το ζήτημα δεν είπε τίποτα η ξαδέρφη μου. Έτσι. Κύριε Ζώος, όταν σου εμφανίζεται ένας άνθρωπος σε ένα όνειρο σαν της ξαδέρφης μου, σαν αρχάγγελος, μήπως πάει να πει ότι είναι πεθαμένος? Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Μάλλον πάει να πει ότι αυτή που ονειρεύεται φοβάται μήπως αυτός είναι πεθαμένος. Τι άλλα κατορθώματα έκανε η ξαδέρφη σου? Πολλά. Μήπως τη συνέβη τίποτα δυσάρεστο στον ύπνο της? Γιατί το ρωτάς αυτό? Να, γιατί σήμερα μου λες πολύ λίγα. Όχι, Ζορζ, δεν τη συνέβη τίποτα δυσάρεστο. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί φοβάμαι μήπως κανένας πάρει στα σοβαρά αυτά τα όνειρα και μπερδευτεί και ξεχάσει ότι τώρα είναι μέρα και δεν είναι όνειρο. Κύριε Ζορζ, δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ πια μαζί σας για τα όνειρα της ξαδέρφης μου. Πω πω, έρχονται για το φαγητό τους. Πείστε τους εσείς, κύριε Ζορζ, και με καλό τρόπο, σας παρακαλώ. Εγώ θα κρυφτώ γιατί ντρέπομαι. Κυρία μου, ήρθανε τα τάγκς. Τρία κιόλας είναι σταματημένα μπροστά στη δημαρχία. Και είναι από τα μεγάλα, κάπου 7 μέτρα το καθένα. Ζορζ Μπαρμπαγκουστάβ, τα ορεκτικά για τον κύριο λοχαγό στην τραπεζαρία. Τι αγαπάτε εσείς εδώ? Ήρθαμε για το φαγητό μας. Κάπου 21 άτομα έχουν μείνει στο γυμναστήριο. Ζορζ, σου είπα να έχεις το νου σου να με απαλλάξεις από τους ζητιάνους. Τι θέλετε να πείτε, κυρία? Ποιοι είναι οι ζητιάνοι? Ζορζ, γιατί δεν εξηγείς στους ανθρώπους ότι από εδώ και μπρος θα έχουν να κάνουν με το Ναζί αξιωματικό? Με εμάς δεν έχουν πια καμιά δουλειά. Πάει εκείνος ο καιρός, πέρασε. Εμείς μείναμε εδώ για να φύγουν οι πορσελάνες σας. Γιατί δεν μας καταδίδετε στους Ναζί? Εσείς κρύβεστε πίσω από τους Ναζί, κυρία σου πω. Λοχαγέ Φετά. Ορίστε μας. Τώρα θα είμαστε κι εγώ και το παιδί μου στον Μπορντό, στο σπίτι της αδερφής μου. Εσείς, κυρία μου, δεν μας υποσχεθήκατε ότι θα αναλάβετε τη διατροφή μας? Με πιέσατε και υπέκυψα. Αυτοί είναι που κάνανε τηλεϊλασία. Αγαπητή μου, από εδώ και μπρος θα μπει τάξη και πειθαρχία. Μπρος, δρόμο! Θέλετε να βάλω τους Γερμανούς να σας πετάξουν όξο με τις ξυφολόγχες? Ελάτε, κυρία σου πω, μην εκνευρίζεσαι. Ξέρεις ότι δεν κάνει γιατί υποφέρεις από την καρδιά σου. Γουρούνια. Άντε πάμε. Δεν πειράζει. Θα ξανάρθουν και για μας καλύτερες μέρες. Βρωμάει η μπόχα εδώ τριγύρω.
Τα χωριά μας γεμίσανε από τα κατακάθια που μας κουβαληθήκαν από τις βόρειες επαρχίες. Μόνο με αίμα θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας. Πάμε μέσα. Ε, Μπαρμπαγκιουστάβ, το πρόγευμα είναι για 4 άτομα. Πάμε, Λοχαγέφετα. Ε, ναι. Εσύ, Ζόρζ, άκουσέ με. Θα έρθει ο δήμαρχος. Πες του ότι έχω να του μιλήσω πριν τον δει ο Γερμανός. Μάλιστα. Μπαρμπαγκουστάβ, τα ορεκτικά. Καλά. Εντάξει, όλα για τον κύριο Λοχαγό. Σιμών, Σιμών, έλα, φύγανε όλοι. Πάω να συναντήσω τους πρόσφυγες και έφτασα. Ζόρζ, πες στον Μπαρμπαγκουστάβ να φέρει κόκκινο και μαύρο κρασί από το παλιό. Να φέρει και 2 κουτιά χαβιάρι μαύρο. Και μην αργείτε, περιμένει ο κύριος Λοχαγός. Θέλει να αναπαυθεί μετά το φαγητό. Μάλιστα, αμέσως, κυρία. Τους πρόφτασε στη γωνία. Τι τους είπες? Τους είπα ότι θα τους πάω τρόφιμα μόλις νυχτώσει. Εσύ έχεις το κλειδί? Τους το υποσχέθηκα. Πρόσεξε, Σιμών. Αυτό που έχεις σκοπό να κάνεις είναι κλοπή. Το αφεντικό πριν φύγει μου είπε: Σιμών, είμαι ήσυχος ότι όσο θα είσαι εσύ εδώ δεν θα πέσει τίποτα στα χέρια των Ναζί. Ναι, αλλά η κυρία Σουπό μας λέει τώρα άλλα λόγια. Μπορεί και να την πιέζουν. Κύριε Δήμαρχε, τι θα γίνει τώρα? Τι θέλεις να πεις? Α, έχω ένα ευχάριστο νέο για σένα, Σιμών. Προσέλαβα τον πατέρα σου κλητήρα στη Δημαρχία. Σου αξίζει, Σιμών. Μη σε νοιάζει που έχασε τη θέση σου. Κύριε Δήμαρχε, αλήθεια είναι ότι 3 γερμανικά τάγκ είναι σταματημένα έξω από τη Δημαρχία. Η βενζίνα είναι ακόμα εδώ. Α, αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Μα εσύ τι θέλεις εδώ στο πανδοχείο? Κύριε Δήμαρχε, κάτι πρέπει να γίνει με την βενζίνα. Δεν μπορείτε εσείς να κάνετε τίποτα. Στα σίγουρα θα την πάρουνε. Θα την πάρουνε τη βενζίνα. Στα σίγουρα θα τη ρωτήσουνε οι Ναζί την κυρία Σουπό αν υπάρχει βενζίνα. Σιμών, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε εμείς. Μην πάθει τίποτα η κυρία Σουπό. Εγώ το ξέρω το κεραμοποιώ από όξο και ανακατωτά. Κάτι μπορώ να κάνω. Ελπίζω να μην έχεις βάλει στο μυαλό σου να κάνεις καμιά τρέλα. Πρέπει να καταλάβεις ότι εγώ έχω μεγάλη ευθύνη για τους δημότες του Σέμαχτα. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Μα γιατί κάθομαι και μιλάω έτσι μαζί σου, ενώ εσύ είσαι ένα παιδί ακόμη. Πιστεύω ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, δεν είναι έτσι, Σιμών? Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, αν έπαιρνε φωτιά το κεραμοποιείο. Για το όνομα του Θεού, Σιμών. Ούτε να σκέφτεται κανείς τέτοιο πράγμα. Και τώρα πρέπει να πάω μέσα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο και το πιο δυσάρεστο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Εσείς είστε, κύριε Δήμαρχε. Περάστε να προγευματίσετε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, Λοχαγέφετεν. Oh. Έχω προγευματίσει. Oh, τι κρίμα. Δεν φαίνεστε πολύ κεφάτος. Χτες συνέβησαν κάτι δυσάρεστα πράγματα εδώ στο πανδοχείο, τη ενοχή της εξουσίας. Είναι θλιβερό να εκμεταλλεύονται την πτώση της Γαλλίας ξεδιάντροπα και αναρχικά στοιχεία. Μάλιστα. Εμείς δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Μάλιστα. Άλλωστε έχουμε υποχρέωση να κάνουμε μια ευγενικιά χειρονομία στους φίλους μας, τους Γερμανούς. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Γερμανός διοικητής κάτι έχει ακούσει για το κεραμοποιείο. Για σκέφτεται κι εσείς, κύριε Δήμαρχε. Περάστε μέσα. Μετά από σας, Λοχαγέφετεν. Ωραίος καιρός σήμερα. Ε, Ζόρζ, είδες, τα λεφτά κάνουν παρέα με τα λεφτά. Τους είδες, πουλάνε τη Γαλλία όπως πουλάνε τα ορεκτικά τους και τα κρασιά τους. Σιμών. Ε, Σιμών. Σιμών, τι έπαθες? Μα τι κάθεσαι σαν χαμένη? Μοιάζεις να ονειρεύεσαι με ανοιχτά τα μάτια. Μα τι βλέπεις? Θέλω να ξαναντικρίσω τον όχλο, με αειδιάζει. Βασίλισσα Ιζάμπο, μη στενοχωριέστε, εμείς είμαστε εδώ. Κρυφτείτε πίσω από μας. Θα τους πετάξω όλους από το γυμναστήριο, όλο το σκυλολόι. Θα βασιλέψει η τάξη. Για ακούστε, σαν ακούω ένα τύμπανο.
Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούσατε τίποτα. Δούκα της Βουργουνδίας, φετέν. Φοβάμαι μήπως είμαι τίποτα στην Ιωάννα μου. Δεν μάθατε τίποτα. Μα δεν ξέρω τίποτα. Εγώ θέλω ειρήνη για να μας σκοπουλήσω τα κρασιά μου. Τι σας χρωστώ, Βασίλισσα Ιζαμπό, σου πω για τα εκλεκτά ορεκτικά σας. 10.000 αργύρια, μιλόρδε. Μα τώρα είμαι βέβαιος. Η Ιωάννα μου βρίσκεται σε κίνδυνο θανάτου. Πρέπει να τρέξω να τη βοηθήσω. Δεν μπορώ να την αφήσω έτσι. Η Ιωάννα μου, η Παρθένα της Γαλλίας, κινδυνεύει. Να! Για να μάθεις να σε ξεροκέφαλος. Καλά. Καλά. Θα κάτσω φρόνιμος. Βασίλισσα Ιζαμπό, σου πω να σας μετρήσω τα αργύρια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μόνο.